Καλωσορίζουμε την κυρία Αγγελική Αγγελακοπούλου, νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνη, το οποίο διοργανώνει μια πολύ όμορφη δράση. Κυρία Αγγελακοπούλου, πείτε μας δύο λόγια για την έκθεση και δράση που σχεδιάζετε. Πράγματι, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής με θέμα την ισότητα των φύλων. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο φουαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης από αυτήν την Παρασκευή 8 Μαρτίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε τη συγκεκριμένη ημέρα για τα εγκαίνια της έκθεσης, που είναι στις 6 το απόγευμα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή στις 15 Μαρτίου. Πολύ ωραία. Ποιοι έχουν φιλοτεχνήσει τα έργα της έκθεσης και γενικότερα πού αποσκοπεί αυτή η έκθεση? Τα έργα έχουν φιλοτεχνηθεί από μαθητές και από μαθήτριες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης και του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών Κοζάνης. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο φλέγον και πάντα επίκαιρο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι μαθητές και οι μαθήτρες προσπάθησαν να απεικονίσουν μέσα από τα έργα τους πώς βλέπουν ή πώς θα ήθελαν να είναι η ισότητα στην καθημερινή του ζωή. Μέσα από την καλλιτεχνική αυτή ματιά και έκφραση των μαθητών και μαθητριών, ευελπιστούμε στον προβληματισμό κάθε επισκέπτη της έκθεσης στο θέμα της ισότητας των φύλων. Μάλιστα. Ποιοι έχουν συμβάλει τώρα στην οργάνωση και στην υλοποίηση αυτής της έκθεσης? Εμείς τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης, κυρία Βασιλική Βόντσα, τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, κύριο Γρηγόρη Κοντό, την Καθηγήτρια Εικαστικών Τεχνών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, κυρία Μαρία Χατζηλάμπρου, την πρόεδρο του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών, κυρία Ρούλα Παπαδημητρίου Μαλούτα, τον δάσκαλο ζωγραφικής, κύριο Γιώργο Χρυβατίδη, και ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης και του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών για την πολύτιμη βοήθεια που μας παρήχαν ώστε να υλοποιηθεί η έκθεση. Σίγουρα συνέβαλαν πάρα πολλά άτομα και πάρα πολλοί άνθρωποι για να πραγματοποιηθεί, αλλά η πρωταρχική ιδέα, τι μας ήταν? Η πρωταρχική ιδέα θα έλεγα ότι ήταν και των 4 συμβούλων. Ήταν μια ιδέα που αρκετών μηνών, αλλά τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθεί. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης, τι υπηρεσίες προσφέρει για να γνωρίζουν και οι πολίτες? Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης είναι δημόσια υπηρεσία, παρέχει τηρώντας πάνω απ' όλα το απόρριτο δωρεάν υπηρεσία συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, όπως είναι οι μονογονείς, άνεργες, προσφύγισσες, μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, με αναπηρία κτλ. Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου αφορούν σε ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, ώστε να αναγνωρίζουν οι γυναίκες τη βία που υφίστανται και μέσα από ενέργειες να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική του ζωή.